Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Αριανό, στην Αριάννα, στη Λευκή, στη Λεύκια, στη Λευκάδα, στο Λεύκιο και στο Λευκό που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της 5ης 14ης Δεκεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η Προεδρία της Δημοκρατίας παρουσιάζει στο νέο ιστότοπο της Προεδρικής Φρουράς με αφορμή την 105η επέτειο από την ίδρυσή της. Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την ενδοξιστορία των Ευζώνων, να γνωρίσει τα μέρη της Ευζωνικής Στολής, να περιηγηθεί στα παραδοσιακά εργαστήρια κατασκευής των Ευζωνικών Στολών και των Ξακουστών της Αρουχιών, να δει και να ακούσει το πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στην εργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια ακόμη χρονιά ειδική εκδήλωση προς τιμή της Ελλάδος, την Greek American Issue Day, στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης. Επί 19 συναπτά έτη, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στην εργασία με την Capital Link διοργανώνει αυτή την ειδική εκδήλωση. Η ενεργός ανάμειξη του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου στον κόσμο, όπως αναφέρεται σχετική ανακοίνωση τύπου, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, δείχνει τη σταθερή υποστήριξη του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την ελληνική ναυτιλία και την ομογένεια. Ο πρώην πρόεδρος του Υπηρώτικου Συλλόγου του Μίσιγκαν και πρώην πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Τρόι του Μίσιγκαν, Ορέστης Καλτσούνης, δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας. Την 3η, 5 Δεκεμβρίου, άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας στο πλευρό του την πολυαγαπημένη του οικογένεια. Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη και συγγένεια στους βορειοϋπηρώτες και κατ' επέκταση στην ομογένεια του Μίσιγκαν, διότι ο αείμνηστος ήταν μέγας αγωνιστής, χαρισματικός ηγέτης και φιλάνθρωπος. Εξάλλου, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι τόσο στο προσκύνημα που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, στο γραφείο τελετών Lynch & Sons Funeral Home, όσο και στην εξώδιο ακολουθία που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Τρόι, υπήρξε το διαχώρητο. Ο πρόεδρος της Πανεπιρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Ιωάννης Κατσίμπαρης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τις αναμνήσεις, αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη προσφορά και στην πολυσχηδή δράση του αείμνηστου και τόνισε ότι ο Ορέστης ήταν μέντορας πολλών στελεχών και ότι θα αξιοποιήσουν την παρακαταθήκη του αείμνηστου και θα διαιωνίσουν τη μνήμη του. Πλούσιες ενουθεσίες, συγκινήσεις και δωρεές ήταν το επίσημο δείπνο του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης, το οποίο παρετέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου στο Γκασταβίνο στο Μαχάταν και εντάσσονταν στο γενικότερο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 87η επέτειο της ίδρυσεώς του. Πρόκειται για ένα sold out γεγονός στο οποίο συμμετείχαν 450 περίπου ομογενείς, μεταξύ των οποίων και οι 53 φοιτητές και σπουδαστές που βραβεύτηκαν κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συμποσίου. Στο δείπνο παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο Αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Τζον Κατσιματίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, ο πρόξενος Δημήτριος Παπαγεωργίου και άλλοι εκπρόσωποι των οργανωμένων φορέων της Ομογένειας. Ολική ήταν η καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της 3ης 12ης Δεκεμβρίου στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιορδανικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στο Γιόγκρις Νέας Υόρκης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά και να προστατεύσουν τα άλλα κτίρια της γειτονιάς, καθώς δεν κατάφεραν να σώσουν το κτίριο. Ο πρωτοσύγκυλος αμέσως αρχιεπισκοπικής περιφέρειας Πατήρ Ηλίας Βίλης, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, έσπευσε να συμπαρασταθεί στον ιερατικό προϊστάμενο Πατήρ Σωτήριο Μπαρουντή και στα στελέχη και μέλη της κοινότητας που παρακολουθούσαν τετριμένοι τις προσπάθειες των πυροσβεστικών και προσεύχονταν στο Θεό που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Το χιώτικο σπίτι στην Αστόρια το απόγευμα του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου είχε πλημμυρίσει από παιδιά, τους γονείς και τους παππούδες τους, οι οποίοι προσήλθαν για την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας με επικεφαλή στην κυρία Κυριακή Καλογερά είχε μετατρέψει μεριμνήσει για τα πάντα και τα παιδιά πέρασαν ξεγνιαστές στιγμές με τους ταχυδακτυλουργούς. Την παράσταση έκλειψε ο Βασίλης, ο οποίος ήρθε φορτωμένος με τα δώρα και με το πλατή χαμογελό του ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα. Η εν λόγω γιορτή ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες της τελευταίας δεκαετίας και εξέπεψε μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ομοσπονδίας.
Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το διαλαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Condos Foods, Megas Gyros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!